διαχρονικά και ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση διαχειρίζεται τα πράγματα, ο κρατικός προϋπολογισμός στις συνθήκες του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος που ζούμε είναι ένα εργαλείο αναδιανομής. Αναδιανομής του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου. Όμως το βασικό ερώτημα είναι από ποιον τα παίρνει και σε ποιον τα δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Πάντοτε, ο κρατικός προϋπολογισμός τα έπαιρνε από τους πολλούς, από το λαό δηλαδή, για να τα δώσει στους λίγους. Στο κεφάλαιο, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι λοιπόν, αποτελούσε διαχρονικά ένα εργαλείο αναδιανομής, επιπλέον αναδιανομής, του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, αποτελούσε ένα εργαλείο στήριξης των αναγκών του κεφαλαίου. Στήριξη είτε αφορά έμεση, μέσα δηλαδή από τις χρηματοδοτήσεις, είτε αφορά έμεση στήριξη, μέσα δηλαδή από τις διάφορες υποδομές τις οποίες δημιουργούσε, που ως προτεραιότητα αυτές οι υποδομές είχαν τις ανάγκες ικανοποίηση του κεφαλαίου για προσέλκυση επενδύσεων, δημιουργία ευνοϊκού εδάφους για προσέλκυση επενδύσεων, φορολογικά συστήματα, εργασιακή νομοθεσία και μια σειρά άλλα. Έτσι λοιπόν, αφενός ο κρατικός προϋπολογισμός ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό αποτελούσε ένα εργαλείο θωράκισης των συμφερόντων επιχειρηματικών ομίλων, θωράκισης ανταγωνιστικότητας και της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Και αφετέρου, από την άλλη μπάντα, γιατί έχει και μια δεύτερη πλευρά, ήταν ταυτόχρονα και ένα εργαλείο, ένα μέσο για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Μόνο που αυτός ο χαρακτήρας του, διαχρονικά, την τελευταία 30ετία, συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο. Και μάλιστα, συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο στα πλέον απαραίτητα στοιχεία για τις ανάγκες αναπαραγωγής εργατικής τάξης. Και αυτό το κάνει στο όνομα της ατομικής ευθύνης. Έτσι λοιπόν διαμορφώνει ένα πλέγμα αφενός μεν στοχευμένων δράσεων απέναντι στην ολόπλευρη μείωση των κοινωνικών δαπανών στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, απαντάει σε αυτή τη μείωση με στοχευμένες δράσεις και αφετέρου στη διαμόρφωση ενός πλέγματος αντιμετώπισης των ακραίων φαινομένων της φτώχειας με διάφορες επιδοματικές πολιτικές. Και τα δύο αυτά στοιχεία, και οι στοχευμένες δαπάνες και το πλέγμα, αποτελούν δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά το αποτέλεσμα της αναπτυξιακής διαδικασίας. Αφενός με τις στοχευμένες δράσεις διευρύνει τον δημοσιονομικό χώρο, άρα λοιπόν υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα κεφάλαια για να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και αφετέρου με την επιδοματική πολιτική και με το πλέγμα αντιμετώπισης των ακραίων φαινομένων της φτώχειας θέλει να διαχειριστεί ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα της καπιταλιστικής ανάπτυξης που διαμορφώνουν νέες συνθήκες φτώχειας για ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Έτσι λοιπόν αποτελεί εργαλείο αναδιανομής από τους λιγότερους φτωχούς στους περισσότερους φτωχούς. Και αυτή η πορεία του κρατικού προϋπολογισμού δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα της ανατροπής των σχετισμών δυνάμεων σε παγκόσμιο επίπεδο προς όφελος του κεφαλαίου και σε βάρος της εργατικής τάξης. Ήταν το αποτέλεσμα της ανατροπής του σοσιαλισμού που αποκάλυψε σε πλατιά λαϊκά στρώματα τον σάπιο και απάνθρωπο χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος. Και από αυτή την άποψη εμείς ως ΚΚΕ δεν θα καταφύγουμε στην τυμβορυχία και στην πτωματολογία. Γιατί ακριβώς αυτή η μέθοδος της τυμβορυχίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μέσο συγκάλυψης των ευθύνων που έχουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις για την κατάσταση στην υγεία. Γιατί υπάρχει ένα κοινός μπούσουλας που με πιστότητα τον ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις. Ποια? Ότι η υγεία είναι ατομική ευθύνη και όχι κοινωνική παροχή που δίνεται δωρεάν σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις, αλλά ατομική ευθύνη. Άμα έχεις χρήματα μπορείς να έχεις καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Άρα λοιπόν από εδώ έρχεται η λογική της συνύπαρξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα που όλοι σας τον αποδέχεστε. Εμείς λέμε να καταργηθεί ο ιδιωτικός τομέας στην υγεία ως ΚΚΕ. Δεν έχει καμία θέση. Γιατί τι σημαίνει ιδιωτικός τομέας της υγείας?
Το είδαμε πάρα πολύ καλά στην περίοδο της πανδημίας, όπου αυτοί κερδίζουν και ταυτόχρονα φτάνει στα ωριά του και τα ξεπερνάει το δημόσιο σύστημα υγείας. Και από αυτή την άποψη αποτελεί πρόκληση να μιλάμε για επίταξη ορισμένα κόμματα όταν εννοούν ενοικίαση του ιδιωτικού τομέα, με χρηματοδότηση δηλαδή από το δημόσιο. Και δεύτερον, ότι όλα αυτά τα κόμματα έχουν ευθύνη, τεράστια ευθύνη, στη συρρήκνωση του δημόσιου τομέα της υγείας. Άλλωστε, κοινές πολιτικές δεν ήταν όλων των κυβερνήσεων και ενώ χαρακτηριστικό δεν ήταν η μείωση των κρατικών δαπανών για την υγεία. Πανηγυρίζατε ότι μειώθηκε η σπατάλη στον τομέα της υγείας. Όλοι σας πανηγυρίζετε μέσα από τα μνημόνια. Και την ίδια στιγμή τι κάνατε, υποβαθμίζετε το δημόσιο τομέα της υγείας για να αναπτυχθεί ιδιωτικό τομέα της υγείας. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Και αυτό ακριβώς το λόγο τον υποβαθμίζετε για να αναπτύσσει το ιδιωτικό σου. Και ταυτόχρονα τι άλλο κάνατε, κλείνατε και νοσοκομεία. Όλες οι κυβερνήσεις κλείσαν νοσοκομεία. Και της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε νοσοκομεία. Για να βρεθεί το σύστημα το δημόσιο σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Αλλά ας κλείσω αυτή την παρένθεση και από αυτή την άποψη πρέπει να αναδείξουμε ότι και ο κρατικός προϋπολογισμός λοιπόν για το 2021 είναι βαθύτατα αντιλαϊκός, βαθύτατα ταξικός. Και αυτό φαίνεται από όποιες πλευρές και αν το πιάσει κανείς. Ας δούμε δύο στοιχεία μόνο βασικά κατά τη γνώμη μας που αναδεικνύουν και το χαρακτήρα. Πρώτον, όσον αφορά τα έσοδα, επιβεβαιώνεται ακόμη περισσότερο ο βαθύς αντιλαϊκός χαρακτήρας της φορολογικής πολιτικής. Τι αυξάνεται στο μερίδιο των εσόδων, η έμεση φορολογία. Η πλέον αντιλαϊκή φορολογία. Το 19 η έμεση φόρη ήταν το 55,8, το 54,5% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, το 2021 θα πάει στο 55,8. Μια μισή μονάδα πάνω. Άρα λοιπόν διατηρείται αυτή την βαθιά αναλογία, την αντιλαϊκή αναλογία έμεσων άμεσων φόρων. Και βεβαίως το σύνολο των φορολογικών εσόδων στηρίζεται από τα λαϊκά εισοδήματα. Και εδώ επιτρέψτε μου να βάλουμε μια παράμετρο μέσα η οποία δεν αναδεικνύει όσο πρέπει τις τεράστιες φοροαπαλλαγές τις οποίες έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και το μεγάλο κεφάλαιο. Φοροαπαλλαγές σκανδαλώδη την εποχή που τσακίζεται τα λαϊκά εισοδήματα στη φορολογία. Και αυτές οι φοροαπαλλαγές δεν είναι της σημερινής κυβέρνησης, ήταν και της προηγούμενης κυβέρνησης και της προπροηγούμενης κυβέρνησης που αναδεικνύουν το βαθύτατα αντιλαϊκό και ταξικό χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος. Και δεν θα πιάσω εδώ πέρα ορισμένα τα οποία είναι τρανταχτά και γνωστά. Όπως για παράδειγμα οι απαλλαγές οι οποίες έχει το εφοπλιστικό κεφάλαιο, το οποίο δεν φορολογείται, εθελοντικά εισφέρει. Και το αφήσατε όλοι αυτό. Ούτε στη συνταγματική αναθεώρηση θέλετε να το αλλάξετε. Και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Δεν θα αναφερθώ σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Θα φέρω ένα παράδειγμα, το οποίο υπάρχει στο τεύχος το οποίο έδωσε η κυβέρνηση στη δημοσιότητα με τον κρατικό προϋπολογισμό. Που αναλύει μέσα της ποσοστικοποιεί μάλλον ορισμένες, όχι το σύνολο, των φοροαπαλλαγών. Και μία από αυτές τις φοροαπαλλαγές είναι η απαλλαγή του άρθρου 15 του νόμου 391 του 2002. Μια φοροαπαλλαγή που διατηρείται από τότε. Τι έλεγε εκείνο το άρθρο, ότι πρέπει να φορολογηθούν για την ακίνητη περιουσία που έχουν οι διάφορες offshore εταιρείες στην Ελλάδα με 15%. Δεν το εφάρμοσε καμία κυβέρνηση. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό πόσο το ποσοτικοποιεί το ΙΕΑΔΕ, το ποσοτικοποιεί στο ύψος των 3 δισεκατομμυρίων 638 εκατομμυρίων. Αυτό το ποσό που κάθε χρόνο σε ετήσια βάση απαλλάσσονται οι offshore εταιρείες που έχουν τη μεγάλη ακίνητη περιουσία το πληρώνει ο ελληνικός λαός, τα λαϊκά στρώματα. Ο ΕΜΦΙΑ είναι 2,6 δις. Δηλαδή άμα πλήρωναν οι offshore εταιρείες αυτόν το φόρο της ακίνητης περιουσίας δεν θα χρειάζεται, θα καταργείται το ΕΜΦΙΑ. Γιατί έχει περισσότερα χρήματα
Έχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό αποτύπωμα από ό,τι έχει ο ΕΜΦΙΑ. Και όμως ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ τόλμησε να το καταργήσει αυτή την απαλλαγή, τη σκανδαλώδη απαλλαγή στις offshore εταιρείες. Και μιλάτε τώρα για ορισμένα μικρομέτρα που ανακουφίζουν με τον ΕΜΦΙΑ κάποια λαϊκά στρώματα και κάνετε και πληστηριασμό. Για να συγκαλύψετε ποιο, ότι όλες οι κυβερνήσεις τη μεγάλη εκείνη περιουσία δεν τη φορολόγησαν. Να λοιπόν ποιος είναι ο χαρακτήρας της φορολογικής πολιτικής. Και δεύτερο στοιχείο, για να μην μακρηγορήσω, δαπάνες. Δαπάνες για την υγεία. Εν μέσω πανδημίας μειώνονται, κύριε Υπουργέ, σελίδα 91 της ηγητικής έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού, κατά 572 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2020. Και στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού και στο σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Και μάλιστα, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μειώνονται στο αστρονομικό ποσό, εντός εισαγωγικών το αστρονομικό ποσό, των 60 εκατομμυρίων. 60 εκατομμύρια το σύνολο των δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την υγεία. Τίποτα. Τίποτα. Που μιλάει το πρόγραμμα για υποδομές σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Άρα λοιπόν αυτά τα ψίχουλα και ταυτόχρονα και μειωμένα αυτά τα κονδύλια. Και το τρίτο στοιχείο του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο περιλαμβάνεται λόγω ακριβώς και της πανδημίας, είναι τα μέτρα και το σχέδιο διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας. Όπου επί της ουσίας, τι πρόκειται, για μέτρα στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων, μέτρα για την εφαρμογή αντεργατικών πολιτικών και μέτρα τα οποία αναστέλουν, για να έρθουν το επόμενο διάστημα ακόμη μεγαλύτερα, τα βάρη σε αυταπασχολούμενους, επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, που το 2021 θα κληθούν να πληρώσουν όλοι αυτοί οι φόροι και τα οποία αναστάλησαν. Ενώ αντίθετα για τους επιχειρηματικούς ομίλους έχετε μια πολύ μεγάλη επιδότηση και ζεστό χρήμα. Αυτά τα μέτρα για την πανδημία βεβαίως θα οδηγήσουν στην αύξηση του δημόσιου χρέους. Στο 208% θα φτάσει με βάση τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού του 2009. Επί της ουσίας δηλαδή τι αναδεικνύουν, ότι αυτός που θα κληθεί στο τέλος να πληρώσει το πακέτο αυτών των μέτρων θα είναι τα λαϊκά στρώματα. Δεύτερο ζήτημα. Ο κρατικός προϋπολογισμός δεν αποτελεί μια ανεξάρτητη μεταβλητή, αλλά είναι ένα εργαλείο που εντάσσεται στο σύνολο της οικονομικής πολιτικής. Και ένα από τα στοιχεία τα οποία χθες δόθηκε στη δημοσιότητα είναι η λεγόμενη έκθεση Πισαρίδη. Για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος. Για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Βάρη εκδούπη τίτλη. Όπου μάλιστα ο κύριος Πρωθυπουργός μίλησε ότι είναι μια ανεξάρτητη, λέει, οικονομική έκθεση. Ανεξάρτητη. Τι σημαίνει ανεξάρτητη οικονομική έκθεση? Οικονομική επιστήμη είναι μια κοινωνική επιστήμη, καταρχάς. Αλλά πέρα από αυτό, τι θέλει να, με αυτόν τον όρο ο Πρωθυπουργός να συγκαλύψει το βαθύ ταξικό χαρακτήρα της έκθεσης Πισαρίδη? Ότι επί της ουσίας μπορεί να είναι ο συγγραφέας ως Πισαρίδης και τα υπόλοιπα μέλη, αλλά τι κάνανε? Βάλανε σε ένα ενιαίο κείμενο και συγκεκριμενοποιήσανε τις προτεραιότητες και τους στόχους της αστικής τάξης. Τις προτεραιότητες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κάνανε. Αλλά λοιπόν καθόλου ανεξάρτητη είναι αυτή η έκθεση Πισαρίδη. Είναι βαθιά εξαρτημένη και υποταγμένη στα συμφέροντα της αστικής τάξης. Δεύτερον, η έκθεση Πισαρίδη βρήθη από αντιφάσεις. Πρώτη φορά σε ένα κείμενο υπάρχουν τόσες πολλές αντιφάσεις. Αντίφαση πρώτη. Θα υπάρξει, λέει, μέσα από αυτό το πρόγραμμα της έκθεσης Πισαρίδη και των στόχων μια ανάπτυξη σε βιώσιμη βάση. Δηλαδή, ανακάλυψε ξαφνικά η Επιτροπή Πισαρίδη το μαγικό εργαλείο με το οποίο θα αποφευχθεί ο κύκλος της καπιταλιστικής οικονομίας. Δηλαδή η ανάπτυξη, η επιβράδυνση, η ύφεση. Θα ξεφύγετε από αυτό το κυκλικό της καπιταλιστικής, που είναι ίδιο του καπιταλιστικού συστήματος. Βρήκατε αλήθεια και να υπάρχει μια βιώσιμη ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια? Δεύτερη αντίφαση. Θα έχει, λέει, διαρκή και σε ένταση ανάπτυξη για την πραγματική σύγκληση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλήθεια, πώς θα το καταφέρετε αυτό το μαγικό, όταν το κύριο χαρακτηριστικό γνώριμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην περίοδο της κρίσης αλλά και της ανάπτυξης είναι η όξυση
της ανισομετρίας. Μια τεράστια όξη ανισομετρίας επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα Ευρωζώνης, η οποία οξύνει και τις αντιθέσεις. Οξύνει και τις φυγόκεντρες τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς θα βρείτε το μαγικό εργαλείο που θα αντιμετωπίσετε την ανισόμετρη εκδήλωση του καπιταλιστικού συστήματος. Τρίτη αντίφαση. Θα αυξηθεί, λέει, μέσα από αυτή τη διαδικασία το κατακεφαλήν εισόδημα. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Φέρετζες για να κρύψετε και να συγκαλύψετε ότι το αποτέλεσμα της αναπτυξιακής διαδικασίας στον καπιταλισμό είναι η όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων. Η συσσόρευση δηλαδή του κοινωνικού παραγόμενου πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια. Και μέσα από αυτό το τέχνασμα του κατακεφαλήν εισοδήματος συγκαλύπτεται ότι το μεγαλύτερο τμήμα του κοινωνικού παραγόμενου πλούτου πάει στις τσέπες μια κούφτας μεγαλομετόχων των επιχειρηματικών ομίλων. Τέταρτη αντίφαση. Μέσα από αυτό, λέει, το σχέδιο θα επιδιώξουμε την ευημερία των πολιτών. Και μάλιστα ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο δρόμος ο οποίος στηρίζει την ανταγωνιστικότητα στις νέες τεχνολογίες, στην αύξηση παραγωγικότητας της εργασίας, στις φορολογικά κίνητρα, και ο άλλος είναι ο δρόμος του μισθολογικού κόστους, που στηρίζει το μισθολογικό κόστος σε χαμηλά εισοδήματα. Αλήθεια, είναι πραγματικός αυτός ο διαχωρισμός τον οποίο κάνετε? Τι σημαίνει στον καπιταλισμό αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας? Να πάρουμε ένα στοιχείο από αυτά που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Σημαίνει δηλαδή ότι στο δοσμένο χρόνο εργασίας οι εργαζόμενοι θα παράγουν πολύ περισσότερα εμπορεύματα. Άρα δηλαδή η σχέση μισθού με παραγωγή μειώνεται ακόμη περισσότερο. Μειώνεται ακόμη περισσότερο. Και για να γίνει ανταγωνιστικό το εμπόρευμα, πρέπει το μεγαλύτερο τμήμα αυτής της αύξησης παραγωγικότητας εργασίας να το καρποθούν οι κεφαλαιοκράτες και όχι οι εργαζόμενοι. Επί της ουσίας θα επιδεινωθεί η θέση του εργαζόμενου. Και αυτό το αποκαλύπτετε, κύριε Υπουργέ. Κάνει την αποκάλυψη στη σελίδα 15 της έκθεσης, της ηγετικής έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού, όπου ένας από τους παράγοντες ανισορροπίας για το επόμενο διάστημα μιλάτε ότι είναι και η καινοτομία. Θεωρεί η κυβέρνηση, και σωστά κάνει το θεωρεί, ότι η καινοτομία, η ψηφιακή επένδυση, η αύξηση της τεχνολογίας αποτελεί παράγοντα ανισορροπίας. Γιατί καθιστά από μόνη της στο καπιταλιστικό σύστημα ως παράγοντα που θεωρεί περιττή την εργατική δύναμη. Ένα μεγάλο κομμάτι της εργατικής δύναμης. Και το αποτέλεσμα και θα είναι ότι θα πεταχτούν εκτός παραγωγικής διαδικασίας ένα μεγάλο τμήμα των εργαζόμενων. Στον καπιταλισμό. Και εδώ πέρα φαίνεται την υπεροχή του σοσιαλιστικού συστήματος και του κεντρικού σχεδιασμού. Ότι αντί να αξιοποιηθεί η νέα τεχνολογία, τα επιτεύγματα της καινοτομίας προς όφελο συνολικά του λαού και της εργατικής τάξης αξιοποιούνται προς όφελο του κεφαλαίου. Ο κεντρικός σχεδιασμός τι θα έκανε? Το πολύ απλό. Θα μείωνε το χρόνο εργασίας, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις αποδοχές των εργαζόμενων. Αυτό ο καπιταλισμός όμως δεν μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει μόνο ο σοσιαλισμός που απαντά σε αυτές τις αντιφάσεις. Και από αυτή την άποψη η έκθεση Πισαρίδη δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να επαναλαμβάνει τη στοχοθεσία του κεφαλαίου. Πρώτον, προσέλκυση επενδύσεων με νέα φορολογικά κίνητρα τους επιχειρηματικούς ομίλους, με υπεραποσβέσεις, με μείωση του ενεργειακού κόστου στις συνθήκες απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που σημαίνει ότι η χασούρα που θα έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από το μειωμένο τιμολόγιο για τους επιχειρηματικούς ομίλους θα πρέπει να την καλύψουν από την αύξηση των τιμολογίων των λαϊκών στρωμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, άρα δηλαδή ακόμη με χειροτέρευση της θέσης των ασφαλιστικών ταμείων στο όνομα του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστου και της μείωσής της, κινητικότητα εργασίας, ευελιξία στην αγορά εργασίας, ασφαλιστικό το οποίο θα μετατραπεί σε κεφαλοποιητικό σύστημα, που επί της ουσίας τι είναι? Είναι ένα νέο επενδυτικό εργαλείο. Το κεφαλοποιητικό σύστημα του ασφαλιστικού συστήματος είναι ένα νέο επενδυτικό εργαλείο για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και βεβαίως, ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, δηλαδή ανακύκλωση της ανεργίας και πρόθεση φτηνού εργατικού δυναμικού σε επιχειρηματικούς ομίλους. Αξιοποίηση των ΣΔΙΤ,
σε νέους τομείς επιχειρηματικής δράσης, για την ανάπτυξη των υποδομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι των λαϊκών στρωμάτων, δηλαδή έργα της σεισμικής αντιπλημμυρικής προστασίας. Το κτηματολόγιο το υποτάσσεται, το δασολόγιο και της χρήσης γης της ανάγκης και πάλι του ανταγωνισμού και των επιχειρηματικών σχεδίων και όχι της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Υποτάσσεται πλήρες την έρευνα, την τεχνολογία και το ερευνητικές δραστηριότητες των πανεπιστημίων στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και βεβαίως μέσα από αυτή τη διαδικασία λέτε ότι θέλετε να μεγενθεί ακόμη περισσότερο το μέσο όρο του αγροδιατροφικού τομέα, δηλαδή να συγκεντρωθεί η αγροτική γη και η αγροτική παραγωγή σε όλο και λιγότερα χέρια και να έχουμε βίαιο εκτόπισμα από την γη των φτωχών και μεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων. Και αυτό θα το κάνετε ως απάντηση στην κρίση. Το μοντέλο Πισαρίδη. Μια κρίση η οποία ήρθε ως αποτέλεσμα της ανεμικής διαδικασίας ανάκαμψης 17-19 στη χώρα μας, που ήδη από τα τέλη του 19 υπήρχε επιβράδυνση των ρυθμών ανάκαμψης και που η πανδημία επί της ουσίας αποτέλεσε το μέσο για να επιταχύνει την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης και επηρέασε τη διάρκεια και την έντασή της. Δεν ήταν όμως η πανδημία η αιτία της καπιταλιστικής κρίσης. Η αιτία της καπιταλιστικής κρίσης είναι και παραμένει η υπερσυσσόρευση κεφαλαίου. Έτσι λοιπόν η κρίση στις σημερινές συνθήκες εκδηλώνεται όπως και στην προηγούμενη κρίση με διαφορετικότητα όσον αφορά τις επιπτώσεις εκλάδωσης της οικονομίας. Στην προηγούμενη κρίση ο τουρισμός πέρασε αλόβητος και ισχυροποιήθηκε. Σήμερα οι εταιρείες ψηφιακής οικονομίας, νέας τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών βγαίνουν κερδισμένες από αυτή τη διαδικασία, αλλά και εντός των κλάδων. Αυτό τι αποτελεί η κρίση και η εκδήλωσή της έναν παράγοντα επιπλέον ενίσχυση της ανισομετρίας στους κλάδους της οικονομίας αλλά και ενίσχυση της συγκέντρωσης σε όλο και λιγότερους επιχειρηματικούς ομίλους της παραγωγικής δραστηριότητας. Έτσι λοιπόν η κρίση στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ένταση από άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξαιτίας του παραγωγικού μοντέλου το οποίο όλες οι κυβερνήσεις υπηρέτησαν, δηλαδή της εξωστρέφειας και της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όπου ο τουρισμός, οι μεταφορές και η διαμετακόμιση, ως διαμετακομιστικό κέντρο η χώρα μας, αισθάνεται ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις της διεθνούς καπιταλιστικής κρίσης. Και από αυτή την άποψη, η κυβερνητική εναλλαγή που είχαμε αυτό το διάστημα, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διατήρησε σταθερά τη βασική στόχευση της οικονομικής πολιτικής. Και ποια είναι αυτή η σταθερή? Είναι η προώθηση των στρατηγικών επιλογών της αστικής τάξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το πεδίο σύγκλησης δεν είναι τίποτα άλλο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, την πράσινη κοινωνική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μέσα από αυτή θέλει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτό αποτελεί το βασικό παράγοντα η ανταγωνιστικότητα καταστροφής των δικαιωμάτων αλλά και καταπάτηση των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων, την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, τη δημιουργία ενός ακόμη πιο ευνοϊκού εδάφους για την προσέλκυση επενδύσεων μέσα είτε από άμεσες παρεμβάσεις, φορολογική ελάφρυνση αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, είτε από άμεσες παρεμβάσεις, για παράδειγμα αλλαγής χρήσης γης, νέος πτωχευτικός κώδικας διαχείρισης κόκκινων δανείων. Έτσι λοιπόν αξιοποιείται η κρίση για την επιτάχυνση της προώθησης των στοχεύσεων του μεγάλου κεφαλαίου αλλά και ταυτόχρονα ως εργαλείο για την προώθηση της εντατικοποίησης εργασίας, την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης μέσα από τα νέα αντεργατικά μέτρα και σχέδια. Έτσι λοιπόν το νέο μείγμα διαχείρισης της κρίσης που αποτελεί το πιο κατάλληλο στις σημερινές συνθήκες, αυτό δηλαδή της μεγαλύτερης κρατικής παρέμβασης και ενσιανισμό το λένε κάποιοι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μείγμα που σήμερα είναι αναγκαία για να σωθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Έτσι λοιπόν μέσα από τον κινησιανισμό και την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική οδηγούμαστε σε ένα νέο δανεισμό, είτε αυτός και ο οποίος θα κληθεί να τον πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα, είτε αυτό θα γίνει μέσα από την αξιοποίηση των διαφόρων μαξιλαριών. Μαξιλάρια τα οποία ήταν το αποτέλεσμα των ματωμένων πλεονασμάτων με τα χρήματα του ελληνικού λαού. Και βεβαίως το λογαριασμό αυτής της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής στο τέλος θα τον πληρώσουν οι λαοί.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η συγκεκριμένη μορφή διαχείρισης και η συγκεκριμένη μορφή διαχείρισης, όπως και η προηγούμενη, της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, δεν αντιμετωπίζει την αιτία της κρίσης. Που η αιτία της κρίσης είναι η υπερσυσσόρευση κεφαλαίων. Αλλά αντίθετα, προετοιμάζει το έδαφος για μια νέα ακόμη και βαθιά κρίση. Από τη στιγμή που εμποδίζει την απαξίωση του υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά ολοκληρώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή, αλλά καταλαβαίνετε είναι πολλά τα ζητήματα. Δεκτό. Έτσι λοιπόν, από αυτή την άποψη, η νέα μορφή διαχείρισης είναι αντιλαϊκή, έχει τα αντιλαϊκά χαρακτηριστικά, αλλά είναι και αδιέξοδη. Και βέβαια αυτό δεν αποτελεί ιδιομορφία. Άλλωστε, η ίδια συνταγή εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο ως μέθοδο διαχείρισης της κρίσης. Μιας κρίσης παγκόσμιας καπιταλιστικής, που παρά το τεράστια πακέτα στήριξης των επιχειρηματικών ομήλων, είτε των ΗΠΑ, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε της Κίνας, ταυτόχρονα έχουμε παράλληλα με αυτά τα πακέτα στήριξης και προώθηση των αναδιαρθρώσεων σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, έχουμε ανισόμετρη εκδήλωση της κρίσης και όξυση των αντιγωνισμών. Γιατί μέσα από αυτή την κρίση λιγότερο λαβωμένη βγαίνει η Κίνα που αμφισβητεί τον πρωταρχικό ρόλο της ΗΠΑ. Και αυτό βεβαίως οι ανατροπές, οι αλλαγές οξύνουν ακόμη περισσότερο τις αντιθέσεις και τον ανταγωνισμό. Η διέξοδος λοιπόν, και ολοκληρώνω με αυτό, δεν μπορεί να είναι καμία διέξοδος που υπηρετεί το σύστημα αυτό, αλλά η διέξοδος προς όφελος του λαού είναι αυτή που απαντά στην κύρια αντίφαση και στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει ο καπιταλισμός. Πώς σε συνθήκες βελτίωσης της τεχνολογίας, της επιστήμης και της προόδου, της παραγωγικότητας της εργασίας, αντί να βελτιώνει τη θέση της λαϊκής οικογένειας, η θέση της εργατικής τάξης επιδεινώνεται. Αυτή λοιπόν είναι η αντίφαση της εποχής μας και σε αυτή την αντίφαση μπορεί να απαντήσει μόνο ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας, η κοινωνικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων και της εργασίας αλλά και των μέσων παραγωγής και ταυτόχρονα η αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπόλοιπες συμπεριλαμβανιστικές συμμαχίες. Δηλαδή, απάντηση είναι μόνο ο σοσιαλισμός. Σε αυτό το δρόμο καλούμε να βαδίσει ο λαός, οξύνοντας την πάλη του στις πολιτικές οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφάλαιου. Γιατί ο πραγματικός αντίπαλος για το λαό είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία και θα ανατρέψει τους σχετισμούς δύναμης, αλλά και ταυτόχρονα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις των αντιλαϊκών πολιτικών, αλλά και να βρει και μια προσωρινή βελτίωση της θέσης.